Πάμε όμως, γιατί έχουμε εδώ κοντά μας την υπέροχη, έχει ομορφύνει το στούντιο πάρα πολύ, να πω ότι έχει θεσπέσια φωνή πρώτα απ' όλα. Είναι μια κούκλα, είναι μια γυναίκα η οποία είναι μισή Ελληνίδα και μισή Κολομβιανή. Εντάξει, νομίζω ότι καταλάβατε για ποια λέω. Σοφία Κατσαρός, κυρίες και κύριοι, είναι στην παρέα μας. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νιώθω πάρα πολύ υπέροχα που ήρθα. Καλώς ήρθες. Σου μιλάμε στον ενικό. Πραγματικά είσαι ένας άνθρωπος που, επειδή είσαι νέα κοπέλα, ναι. Και εντάξει, τώρα η ευγένεια δεν φαίνεται από τον, από τον πληθυντικό. Θεωρώ δηλαδή ότι ένας άνθρωπος με την καριέρα που έχεις κάνει εσύ, πραγματικά εμένα μου έρχεται να μιλήσει στον πληθυντικό, αλλά μόνο και μόνο το ότι είσαι ένα φρέσκο κορίτσι. Και... Εννοείται, στον ενικό. Στον ενικό έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα. Να πούμε ότι καταρχάς γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη. Πολύ σωστά, ναι. Σε ηλικία 10 ετών μετακόμισες εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Θες λιγάκι έτσι να μας πεις την ιστορία σου. Ωραία, ναι. Είμαι μισή Κολομβιανή από τη μαμά, μισή Ελληνίδα από τον πατέρα. Ήρθα όταν ήμουν 10 χρονών, οικογενειακώς ήρθαμε. Μετακομίσαμε στην Κόρινθο. Ήταν εύκολο τότε για σένα? Όχι ιδιαίτερα πολύ. Ήταν λίγο δύσκολο γιατί η προσαρμογή είναι κάτι καινούριο. Θέλει λίγο να προσαρμοστείς δηλαδή. Άλλη κουλτούρα, άλλοι άνθρωποι, άλλη γλώσσα. Εγώ δεν μιλούσα ελληνικά τότε. Εγώ τα έμαθα όταν ήρθα. Εδώ πήγες σχολείο δηλαδή? Ναι, ναι. Εγώ μίλουσα ισπανικά από το σπίτι και αγγλικά, αφού μέναμε και στη Νέα Υόρκη. Και μετά έμαθα τα ελληνικά εδώ όταν ήρθα στην Ελλάδα. Πήγα στο σχολείο λοιπόν, πέμπτη δημοτικού πήγα. Πόσο εύκολο ήταν για σένα που είχες μία τόσο υπέροχη φωνή και για τα ελληνικά δεδομένα η φωνή σου είναι σε ένα επίπεδο πραγματικά πάρα πολύ υψηλό για μένα. Πάρα πολύ. Έχεις τη φωνή, αυτή που ακούμε και λέμε είναι Αμερικάνα. Yeah. Δηλαδή η φωνή αυτή, ξέρεις, γεμάτη, η πολύ ωραία φωνή. Mm-hmm. Πόσο εύκολο ήταν να κάνεις πράγματα στην Ελλάδα που όσο να το πεις από την Αμερική λίγο... Κοίτα, δεν ήταν κάτι το δύσκολο στο να μπω στο χώρο, διότι πάντα έτσι κι αλλιώς όταν ξεκίνησα λίγο πιο μικρή, σίγουρα υπάρχουν τα πρώτα ονόματα τα οποία έχουν το μεγαλύτερο χρόνο στο πρόγραμμα, που βγαίνουν πιο αργά, που λένε τα λαϊκά τα περισσότερα. Οπότε τα κορίτσια, τα πιο νέα, τα φρέσκα, βγαίνανε αρχή προγράμματος. Και λέγανε pop τραγούδια όλα τα κορίτσια ξένα, τι pop ελληνικά. Οπότε στο στοιχείο μου. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό. Και φτάνουμε λοιπόν τη σήμερα ημέρα εδώ, που να πούμε ότι έχεις σπουδάσει κλασικό μοντέρνο τραγούδι, χορό, θέατρο, ναι. Πολλά πράγματα. Έχεις κάνει μαθήματα φωνητικής με γνωστούς δασκάλους σε Αθήνα και Νέα Υόρκη, έχεις κάνει πάρα πολλά. Ωστόσο, έκανες και μία πάρα πολύ ωραία συνεργασία με έναν Αμερικανό παραγωγό, έναν πασίγνωστο Αμερικανό παραγωγό, και πώς έγινε η συνεργασία. Θέλω να μας πεις λίγο κάποια πράγματα για το πώς έγινε και γενικά για όλη τη συνεργασία. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, με βρήκε ο ίδιος, ο Alvin Anthony. Ήμουν Νέα Υόρκη εγώ τότε. Είχα μετακομίσει στη Νέα Υόρκη το 16, το Μάρτι. Είχα πάει για δουλειά, αλλά τελικά έκατσα κιόλας για 2 χρόνια. Εκεί με βρήκε. Ήρθε, με είδε σε ένα μαγαζί που τραγουδούσα για να με ακούσει. Του άρεσα δηλαδή, ήθελα να συνεργαστούμε και έτσι μου πρότεινε τη συνεργασία, άκουσα το τραγούδι. Τότε ήμουν λίγο, δεν ήξερα πολλά περί του είδους, ναι. Και μου λέει είναι tropical house. Τι είναι αυτό, του λέω, ναι, φαντάσου. Δεν το ξέρω. Αλλά ήξερα, εν τέλει ήξερα, μου λέει ένα, παράδειγμα, αυτά ξέρω, εντάξει, όμορφα. Ναι. Οπότε, ναι, τώρα ειδικός, ξέρεις, του είδους. Πολύ καλά, μας άρεσε, καθίσαμε, το γράψαμε παρέα μουσική στίχους. Ναι. Το κυκλοφορήσαμε με τη Heaven τότε, γιατί ήταν τότε να επιστρέψω. Mm. Και μου άρεσε η ιδέα αυτή, το έκανα έτσι. Και στην πορεία κάναμε και το remix. Κάναμε και το remix, το οποίο το έχει κάνει η παραγωγή ο Jason Kohlmann. Ναι. Του κάναμε και ένα βίντεο κλιπ. Αυτό το βίντεο κλιπ είναι εξαιρετικό. Εγώ πάντως είμαι πολύ χαρούμενη με το βίντεο κλιπ. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα και στα γυρίσματα. Στην Κόρινθο τα κάναμε τα γυρίσματα, εκεί που
έχω σπίτι κοντά. Με τα κορίτσια περάσαμε υπέροχα. Ο σκηνοθέτης ήταν μοναδικός, ο Κώστας ο Νομικός, πολύ ωραίο. Η Σίλβια, η Μπλεώνα, τα κορίτσια, οι χορεύτριες ήταν πάλι όλα υπέροχα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να το δούμε για να καταλάβουμε όλοι γιατί μιλάμε αυτή τη στιγμή. Είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, η σκηνοθεσία Κώστας Νομικός, εννοείται ότι θα είναι εγγύηση και πάμε στη Σοφία την Κατσαρό που έχουμε εδώ, Κατσαρός. Σωστά. Σωστά, πολύ ωραία, η οποία είναι εδώ και θέλουμε να μας πει Σοφάκη, υπέροχο που είσαι εδώ σήμερα, τι ετοιμάζεις γιατί πραγματικά είσαι ένας άνθρωπος που είσαι πολύ άσχολη. Ναι. Συνέχεια. Τι ετοιμάζεις αυτό το διάστημα, τι θα ακούσουμε. Λοιπόν, αυτό το διάστημα ετοιμάζω τις καινούριες μου δουλειές, δισκογραφικά. Φετούς, καλώς ερχόντων των πραγμάτων βέβαια, να τα τελειώσουμε σωστά όλα, θα κυκλοφορήσουν 5 νέα τραγούδια. Το ένα θα είναι το Be Mine του Artomic, ο οποίος είναι από το Dubai με Νικένια. Το άλλο θα είναι το Aphrodite του Alvin Anthony, πάλι. Πάλι. Συνεργασία, ναι. Ωραία. Το επόμενο θα είναι το Perfect
του Chris Kea από Ιταλία. Και το επόμενο μετά, βέβαια όχι με τη σειρά αυτά, απλά τα λέω ποια θα είναι, είναι το Desire του Tetra, Jake Brennan από Ιρλανδία, το οποίο θα γίνει και σε ελληνικό, το οποίο θα ονομάζεται Όλα από την αρχή. Α, ναι. Τι ωραία. Έτσι. Πάρα πολύ ωραίο λοιπόν, αυτό. Οπότε ετοιμάζουμε αυτά τα πέντε, αλλά θέλουν λίγο έτσι να τα φτιάξουμε όμορφα για να τα κυκλοφορήσουμε. Ωραία. Και να ξέρει, Σοφάκη, όποιος καλεσμένος έρχεται εδώ, εμείς δεν τον αφήνουμε έτσι. Του κάνουμε και ένα παιχνίδι πολύ ωραίο. Με ερωτήσεις. Του κάνουμε και ένα δωράκι με ένα παιχνίδι. Απαντούνται με ναι ή όχι. Να πούμε, εδώ η Έλενα έχει ετοιμάσει κάποιες ερωτήσεις για σένα. Εσύ απαντάς με ναι ή όχι, αλλά άμα θέλουμε και μια διευκρίνηση, θα την κάνουμε. Βέβαια. Όλα και όλα. Νομίζω, ναι. Για να πες. Είσαι μια ωραία γυναίκα. Αυτό πιστεύεις ότι σε βοηθάει λίγο περισσότερο στο επάγγελμά σου? Ναι. Ωραία. Σε μουσικό σοου θα πήγαινες? Έχω πάει. Στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Εδώ. Α, πού? Σε ποιο? Είχα πάει, αλλά X Factor και στο X Factor είχα πάει. Αλήθεια. Okay. Δεν πέρασε σε πολλή φάση. Πέρασα 4 οντισιόν. 2 από την παραγωγή και 2 από τους κριτές. Απλά δεν μπήκες μέσα? Όχι. Α. Ωραία. Η εμπειρία, καλή εμπειρία. Όχι, πολύ όμορφα. Σα ίσα ήταν θετικά όλα. Αλλά εντάξει, αυτά. Ωραία. Επόμενη ερώτηση. Ο έρωτας παίζει κάποιο ρόλο στη ζωή σου? Αυτή τη στιγμή, όχι. Πώς νιώθεις πάνω στη σκηνή, έχεις καθόλου άγχος? Όχι. Ωραία. Καθόλου? Όχι. Έλα, Σοφία, δίδαξέ μας και εμάς, γιατί εμείς είμαστε άγχος. Το έχω ξαναπεί αυτό. Πάντα υπάρχει ένα μικρό άγχος, αλλά όμως το αποβάλεις. Δεν μπορεί να ανέβεις στη σκηνή. Το κάνεις αγχωμένη. Οπότε σίγουρα σε μερικούς έρχεται πιο έμφυτο αυτό το να μπορούν να το αποβάλουν πιο εύκολα, να είναι πιο προετοιμασμένοι, να νιώθουν όμορφα, ήρεμοι ή να νιώθουν δυναμισμό εκείνη την ώρα, ότι ενθουσιασμό και να πούνε θέλω να βγω. Εντάξει, εγώ δεν αγχώνομαι, είμαι χαρούμενη όταν πάω να βγω στη σκηνή, νομίζω, προσπαθώ τουλάχιστον να το μεταδώσω αυτό, αυτά. Τέλεια. Επόμενη ερώτηση. Με τα social media έχεις καλή σχέση? Ναι, έχω πολύ καλή σχέση, διότι το social media marketing είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη δουλειά μας και ειδικά για να το κάνεις και σωστά. Eurovision θα ήθελες να πας? Ναι. Γρήγορα, επόμενη ερώτηση. Θα πήγαινες να ζήσεις πίσω στην πατρίδα σου, την Κολομβία, και να ξεκινήσεις μια καριέρα εκεί? Θα μπορούσε. Ναι, δηλαδή. Ναι, δεν τέλεια. Υπάρχει πρόβλημα. Δεν προλαβαίνουμε για άλλο, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Σοφάκη, πραγματικά, ήσουνα υπέροχη. Ευχαριστώ, είσαι υπέροχη. Ευχαριστούμε που ήσουν εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχόμαστε βέβαια καλοτάξιδα όλα τα τραγούδια και καλά. Να δούμε τα νέα σου σύντομα. Ευχαριστώ. Εδώ. Καλή επιτυχία, λοιπόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους. Να ευχαριστήσουμε βεβαίως και εσάς που ήσασταν σήμερα κοντά μας εδώ στην παρέα μας. Ευχόμαστε να περάσετε μια υπέροχη μέρα. Μην φύγετε από τη συχνότητα του Art όμως, γιατί έρχεται ο Φίλιππος Καμπούρης και ένα υπέροχο πρόγραμμα μέχρι το βράδυ. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός για αύριο το πρωί στις 10 η ώρα. Όπου μην ξεχνάτε, 2-10-9-47-000, σημειώστε το τηλέφωνο για να τηλεφωνείτε, γιατί η εβδομάδα αυτή τρέχει και πρέπει να κερδίσετε το καλάθι της TV Forum. Να είστε νικητής. Φιλιά πολλά. Γεια σας.